Είμαι ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, προπονητής του Κεραυνού. Ο Κεραυνός που είναι η μοναδική ITD ομάδα στο πρωτάθλημα. Πάει, είπαμε, σε λίγες μέρες στην Αυστρία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, για την νίκη πρόκριση. Με την ελπίδα θα καταφέρετε και μετά έχετε Απόλλωνα εκτός έδρας. Δύσκολη εβδομάδα μπροστά, έτσι. Δεν άκουσα. Είναι δύσκολη, λέω, η εβδομάδα μπροστά σας. Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτούς τους ρυθμούς ήμασταν από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε τα προκριματικά του Champions League. Εντάξει, η ομάδα έχει μάθει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Ο στόχος μας αυτόν την περίοδο, αυτόν τον δίμηνο πρωτίστως είναι να κρατήσουμε τους παίχτες όσο το γίνεται πιο φρέσκους, όσο μπορούμε καλύτερη διαχείριση, να αποφύγουμε έτσι τους τραυματισμούς. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα και όταν θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε κάποιες λεπτομέρειες θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Αλλά σήμερα οι παίχτες μου έδειξαν αυτή τη στιγμή γιατί ξεχωρίζουν, γιατί είναι τόσο σοβαροί επαγγελματίες. Παρά την ήττα με την Αερόνη την Τετάρτη, έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση και ενέργεια. Και νομίζω έκανα ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολο να φανεί εύκολο. Ποιο στοιχείο κρατάς εσύ από το σημερινό παιχνίδι που έκαναν καλά οι παίχτες σου, που αναφέρες και εσύ? Την αντίδραση που είχαμε μετά το παιχνίδι της Τετάρτης στο μυαλό κατά κύριο λόγο, γιατί ήταν στεναχωρημένοι μετά την ήττα από την Αερόνη. Την αμυντική μας προσήλωση σίγουρα, ένα κομμάτι που μας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ακόμη φέτος δεν έχουμε δείξει την απαιτούμενη σταθερότητα. Και σίγουρα αυτό αποτυπώνεται με το αμυντικό rebound, ένα τομέα στον οποίο είχαμε κάποια θέματα, αλλά σήμερα νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η καλή επιθετική μας λειτουργία. Ένας παίχτης από αυτούς που παίρνουν βασικά χρόνο συμμετοχής, ο Άρης ο Κορονής, ήταν εκτός σήμερα. Ποια είναι η κατάσταση με τον Άρη? Από ό,τι ξέρω δεν είναι κάτι σοβαρό. Και γενικά τώρα και με τον Αμπουκάρ που τον είδαμε να επιστρέφει σιγά σιγά, έτσι, μίλησε μας λίγο για το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο και το πώς θα εμφανίζεται η ομάδα στις επόμενες τις υποχρεώσεις. Εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κάποια παιδιά τα οποία είναι λίγο μεγάλα σε ηλικία. Αυτό κατά τη γνώμη μας δεν είναι κακό, αλλά έχει και πάρα πολλά καλά. Αυτά τα παιδιά μας βοήθησαν να βγούμε πέρσι από τη δύσκολη θέση με την εμπειρία τους και να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Γι' αυτό είναι στην ομάδα. Όταν έχουμε την ευκαιρία κάποια παιδιά να τα προφυλάξουμε ή να τα προστατεύσουμε, το κάνουμε. Ο Άρης είχε κάποιες μικροενοχλήσεις. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι ένας παίχτης που σίγουρα στα δύσκολα θα τον χρειαστούμε και θα εμφανιστεί. Οπότε κάναμε αυτό που έπρεπε. Ωραία, coach. Woo!